Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί καιρό ήθελα να την φέρω στην εκπομπή. Μία κοινή μας φίλη μου είχε πει τα καλύτερα ως προσωπικότητα, γιατί ως όνομα την ξέρουμε όλοι. Άλλωστε το έργο της προηγείται και των βιβλίων της και των επιτυχιών της και όλα. Λοιπόν, θα σας πω μόνο ότι ξεκίνησε από το χώρο της διαφήμισης η Κατερίνα Τσεμπερλίδου. Έχει κάνει διαφημιστικές ατάκες που μας έχουν συντροφεύσει στα τόσα χρόνια της ζωής μας, όπως «γάλατα υπάρχουν πολλά, νουνού όμως ένα», που λέει η κυχολήπτρια, «με ένα άρλεκι ξεχνιέσαι». Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε όλοι, παιδιά, έτσι. Ίων αμυγδάλου, η πρώτη σου αγάπη και παντοτινή. Και νουνού και light. Αλατίνη, γεύσεις μπροστά. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα από μία διαφημίστρια που ευτυχώς για μας άφησε το χώρο της και ασχολήθηκε με το βιβλίο, με πολύ επιτυχημένα βιβλία, με βιβλία που έγιναν best seller από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Έγραψε το βιβλίο «Όχι πια σεξ, μόνο φίλοι». Διηγήματα. Διηγήματα. Ναι. Μια Κυριακή την έχουμε. Το νέο της βιβλίο που πριν από λίγο καιρό βγήκε από το φούρνο. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είπες τόσο ωραία πράγματα για μένα. Αν και κακό κορίτσι, ήσουν υπέροχη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια. Εγώ σας ακούω χρόνια τώρα με την Έλενα. Κυρία Τσεμπερλίδη, μου μας πείτε ότι και εσείς μεγαλώσατε μαζί μας. Γιατί όχι, αυτό δεν τα λέμε είναι, αυτά. Είναι μαχαιριά. Όχι, ρε παιδιά, δεν λέμε τέτοια. Αλίμονο. Εμείς θα είμαστε. Θα σας πούμε να μας βγάλετε από κάποια στιγμή, επειδή έχετε πολύ επιτυχημένη πορεία στον χώρο της διαφήμισης και την ατάκα την έχετε. Λοιπόν, θα βγάλετε ένα σλόγγαν για κακά κορίτσια. Ωραία, να βγάλουμε, γιατί όχι. Εννοείται, με πολύ χαρά. Άλλωστε, εσείς είσαστε, πώς να το πω ρε παιδί μου, σταθερή αξία στον άνθρωπο να χαλαρώνει, να μπορεί να σας ακούει, να ευχαριστιέται, πόσο να ταυτίζεται. Πόσο απαραίτητο, απαραίτητο τη σήμερον ημέρα. Ναι, ναι. Και πόσο απαραίτητο όμως και τα βιβλία σας. Ναι. Θέλω να μας πείτε για το προηγούμενο bestseller και θα περάσουμε σε αυτό. Το «Όχι πια σεξ, μόνο φίλοι». Πώς σας ήρθε η ιδέα? Τότε μου ήρθε η ιδέα επειδή έβλεπα γύρω μου στην κοινωνία ότι γινόντουσαν διάφορα περίεργα πράγματα και ήθελα να γράψω μια σειρά από οδηγήματα που να είναι εμπνευσμένα από τη ζωή της δεκαετίας εκείνης. Δεν λέμε δεκαετία, γιατί οι γυναίκες ποτέ δεν περνάνε τα 28. Σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Και σε ένα από τα διηγήματα λοιπόν αυτά, το ζευγάρι χώρισε και θα προσπαθούσαν να μείνουν μόνο φίλοι. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα του βιβλίου. Ο κόσμος όμως το εξέλαβε αλλιώς. Ότι εγώ δίνω ένα σύνθημα, παιδιά, δεν χρειάζεται σεξ, μόνο φίλοι. Αλλά εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ εννοούσα ότι υπήρχε ένα ζευγάρι που αυτό λέει και το διήγημα, αν το διαβάσεις. Και λέει. Αυτό μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Μπορεί ένα ζευγάρι που έχει ζήσει μια θυελώδη σχέση να μείνουν ως φίλοι. Εγώ το θεωρώ πως ναι, αλλά δεν εννοώ οι περισσότεροι, όλα τα ζευγάρια, αλλά κάποιοι μπορούν να το καταφέρουν όταν έχουν ξεπεράσει το θυμό, την ανταγωνιστικότητα, την απογοήτευση κλπ. Ή αν τέλος πάντων ήρθε η στιγμή και καταλάβανε και οι δύο ότι μέχρι εδώ τράβηξε, τώρα από εδώ και πέρα ο καθένας σας πάει στον δρόμο του, οπότε νομίζω ότι είναι εφικτό. Λοιπόν, πώς περάσαμε από τα επιτυχημένα σλόγγαν στη συγγραφή? Όσο ήμουν στη διαφήμιση έγραφα. Δηλαδή παράλληλα, το είχα ως δίπορτο, χόμπι. Ήτανε δηλαδή μια θεραπεία, ήτανε μια θεραπεία άλλου τύπου, μια εκτόνωση. Ήτανε μια εκτόνωση για τον εξής λόγο, ότι στη διαφήμιση γράφεις και δημιουργείς για εμπορικούς σκοπούς. Στο βιβλίο γράφεις για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή γράφεις ελεύθερα. Δεν σου λένε πρέπει να πεις αυτό για εκείνο το προϊόν και να πεις το άλλο. Εκεί γράφεις εσύ ό,τι θέλεις, ό,τι νομίζεις και απευθύνεσαι στην κοινωνία για κοινωνικά θέματα, όχι για εμπορικά. Δηλαδή δεν μιλάς για ένα προϊόν, μιλάς για μια ιδέα, για μια σχέση, για μια οικογένεια ή εν προκειμένου μιλάς για αυτογνωσία, ας το πω. Γιατί είναι και της μόδας, είναι η ροή των πραγμάτων, έτσι. Ότι πρέπει όλοι μας να κοιτάξουμε μέσα μας. Να είναι η τάση της εποχής, επειδή τάση. Οι εξωτερικοί παράγοντες είναι πάρα πολύ φορτισμένοι. Ναι, και επομένως ας κοιτάξουμε λίγο λοιπόν μέσα. Εγώ βλέπω πάντως και χιούμορ πίσω από τη γραφή αυτή την εξαιρετική που κάνει τα βιβλία best seller. Το τελευταίο βιβλίο έχει τίτλο «Μια Κυριακή την έχουμε». Και γράφει υποσημείωση στο
Αφού η ζωή σας δίνει Δευτέρες, δώστε του να καταλάβει τις Κυριακές. Έμα ναι, αυτό ακριβώς. Έχει πολύ ουσιαστικά πράγματα. Έχω γράψει πολύ ουσιαστικά πράγματα σε αυτό το βιβλίο, αλλά με ένα ελαφρύ τρόπο. Γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, όπως είπα, να λυτρωθούν από το άγχος και δεν θέλουν, ας πούμε, να διαβάζουν σοβαρά θέματα με τρόπο σοβαρό. Ενώ όταν τα καταλαβαίνει ο άλλος, όταν ταυτίζεται με αυτά, μπορεί να αφομοιώσει και να μπορέσει να επηρεάσει τον εαυτό του, να νιώσει πιο ευτυχισμένος. Που εμένα αυτός είναι, αυτό είναι το νόημα της ζωής μου, να βοηθήσω τους ανθρώπους να είναι πιο ευτυχισμένοι. Τι πραγματεύεται το μια Κυριακή την έχουμε? Λοιπόν, πραγματεύεται την Κυριακή. Δηλαδή είναι η μόνη μέρα της εβδομάδας που μας έχει δοθεί ως δώρο και είναι μια αργία. Θα μου πεις, δεν είναι και το Σάββατο αργία? Για το θα Σάββατο είναι και ανοιχτά τα μαγαζιά. Αυτό λέει. Οι εργαζόμενες πηγαίνουν σούπερ μάρκετ. Μπράβο, μπράβο, αρχίζουμε και μιλάμε για το βιβλίο τώρα. Πάνε σούπερ μάρκετ, κάνουν δουλειές, αγοράζουν δώρα, πάνε τα παιδιά στα τελευταία μαθήματα που δεν τα πήγανε. Στις εξωσχολικές δραστηριότητες. Εξωσχολικές δραστηριότητες, πας να πάρεις μια κρέμα που σου τελείωσε κλπ. Οπότε έρχεται η Κυριακή και η Κυριακή είναι για μας. Είναι η μόνη μέρα που μπορούμε να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Έτσι λέω εγώ. Στα παιδικά μας χρόνια η Κυριακή ήταν η συγκέντρωση όλης της οικογένειας γύρω από ένα τραπέζι. Mm-hmm. Ήταν το καλό φαγητό τότε. Ναι, το special. Το special, έτσι. Και ακόμη και σήμερα, οι γυναίκες που δεν μαγειρεύουν, μια Κυριακή για την οικογένεια μαγειρεύουν. Και ή αν δεν μαγειρέψουν σπίτι, πάνε στην ταβέρνα και τρώνε. Κάνε μια βόλτα και μαζεύονται όλοι. Και αν δεν μαζεύεσαι με την οικογένειά σου, μπορεί να μαζευτεί με την ευρύτερη οικογένεια, τους φίλους σου. Αγαπημένα πρόσωπα, έτσι. Ισχύει το μεσημεριανό τραπέζι της Κυριακής για πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό και όλα τα ταβερνάκια είναι γεμάτα, για όποιον δεν μαγειρεύσει δηλαδή. Είμαι κυριακογεννημένη, άρα δικαιούμαι να έχω γράψει αυτό το βιβλίο. Έχω γράψει σε αυτό λοιπόν το βιβλίο και προσπαθώ να κάνω τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους την Κυριακή, γιατί έχω την εντύπωση ότι η Κυριακή για πολλούς περνάει στον ντούκο. Δηλαδή είναι στον αυτόματο πιλότο και δεν... Και είναι κρίμα. Και είναι τελικά κρίμα. Είναι μια μέρα ολόκληρη που είναι δική μας. Είναι μια χαμένη ευκαιρία. Μπράβο. Έχει 1000 πρόσωπα η Κυριακή και είναι σαν να χάσεις μια ευκαιρία της εβδομάδας που η μέρα είναι δική σου. Να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου, να κάνεις ό,τι θέλεις και κυρίως ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο. Να περνάει στον ντούκου και μετά, μόλις πάει 4 η ώρα, αρχίζει η θλίψη. Ναι, ότι έχει τελειώνει κάτι όμορφο. Όχι για όλους τους ανθρώπους, έτσι. Υπάρχει. Αυτό λέγεται σύνδρομο της Κυριακής. Ναι, το σύνδρομο της Κυριακής στην ψυχοθεραπεία το λένε. Λοιπόν, τώρα το γυρίζω τον πληθυντικό στον ενικό. Ωραία. Και ρωτάω τι είναι αυτά τα χαρτάκια που έχεις φέρει εδώ στο βιβλίο σου. Α, τα χαρτάκια που έχω φέρει στο βιβλίο μου είναι μήπως θέλουμε να διαβάσουμε κάποιο απόσπασμα. Βέβαια, δεν θέλουμε. Α, θέλουμε. Βέβαια. Α, okay. Ένα μικρό απόσπασμα για να πάμε σε... ή να το πούμε αμέσως μετά. Έχουμε ένα λεπτό. Πρέπει να... το break να είναι ακριβώς. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε αμέσως μετά το break το απόσπασμα. Ναι, βγήκε... Πότε γράφτηκε αυτό το βιβλίο? Αυτό γράφτηκε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά εγώ το έχω στο μυαλό μου από την ημέρα που γεννήθηκα, αφού λατρεύω την Κυριακή, αφού είμαι Κυριακό γεννημένη, ως την πιο special μέρα της εβδομάδας. Οπότε γράφτηκε τα τελευταία δύο χρόνια και κυκλοφόρησε τώρα, πριν από τόσο πολύ, τόσο πολύ. Εσύ την ατάκα την έχεις εύκολη. Πώς... Ναι, αλλά αυτό το βιβλίο το ξανάγραφα, το έσβηνα, αφαιρούσα κεφάλαια, πρόσθετα καινούρια πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δεν είναι δηλαδή να πεις, α, ένα... είναι ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον, θα περάσει κανείς όποιος το διαβάσει πάρα πολύ καλά, πολύ ευχάριστα, θα διασκεδάσει. Θα του φύγει το άγχος, θα περάσει ωραία. Είναι ένα βιβλίο που είναι με μεγάλη ποικιλία. Να αξιολογεί την Κυριακή του από την αρχή. Έτσι ελπίζω. Έτσι θέλω. Και το αξίζει ο κόσμος, γιατί να μου το περάσει έτσι. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά εδώ με κεφάλαιο που θα σας διαβάσει η συγγραφέας Κατερίνα Τσεμπερλίδου. Κατερίνα Τσεμπερλίδου, φοβερό βιβλίο, μια Κυριακή την έχουμε, εκδόσεις Ψυχογιός. Ναι. Λοιπόν, μας έλεγες ότι είσαι κυριακογεννημένη και μάλιστα είναι το ιστανταλέ απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, η μαμά ήταν στην κουζίνα. Ναι. Και μαγείρευε τι? Μαγείρευε κολοκυθάκια, τηγάνισε κολοκυθάκια για να κάνει κολοκυθάκια με κρέας κοκκινιστό. Και όσο ήταν λοιπόν και έκανε αυτή τη δουλειά, ήταν ετοιμόγενη, την έπιασαν οι πόνοι. Οπότε την πήραν,
η αδερφή της δηλαδή, την πήγε στην κλινική, όπου μέχρι το βράδυ, πριν τελειώσει η Κυριακή δηλαδή, είχα γεννηθεί εγώ. Και στην οικογένεια λοιπόν λέγανε ότι το παιδί ήμουνα εγώ, μύρισε τα κολοκυθάκια και έσκασε μύτη. Και έσκασε μύτη, δηλαδή ότι αυτό με έκανε να γεννηθώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να γεννηθώ αλλιώς. Και όμως, αγελάει, αλλά μ' αρέσουν πάρα πολύ τα κολοκυθάκια σε κάθε μορφή. Τηγανιτά, βραστά, με το κρέας. Δηλαδή, σε κάθε μορφή θέλω, μ' αρέσουν τα κολοκυθάκια. Παρότι θεωρούν τώρα. Πολύ τα τηγανιτά θεωρούν κολοκυθάκια, παιδιά, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτά που είναι και σαν chips. Άστα. Θα πάμε μια μέρα να φάμε. Στα βόρεια προάστια. Θα πάμε. Ναι. Λοιπόν, λέω να διαβάσουμε ένα κομμάτι από το βιβλίο. Να διαβάσουμε. Έχεις έρθει με τα χαρτάκια σου. Έχω έρθει εγώ πάντα με χαρτάκια. Έχει βάλει πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα, μπλε καραβάκια στο Αιγαίο. Όλα αυτά, γιατί κοίτα να σου πω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να οργανωνόμαστε γενικά και γυρίζω ό,τι μπορώ να φανταστείς. Έχω στυλό, έχω όλα το stationery. Παιδιά, ήρθε με την κούπα της, ναι, με το τσάι της, το γιατί τσάι δεν μου πίνει οποιοδήποτε τσάι. Όχι, γιατί μου δίνει για σεμί τσάι. Βρε παιδιά, δεν θέλω ένα απλό πράσινο τσάι. Δεν υπάρχει, δεν βρίσκεις απλό πράσινο τσάι. Πρέπει να το κουβαλάς μαζί σου. Οπότε λοιπόν, ήρθε με το τσάι της, ήρθε με ένα μπλοκάκι, ναι, που έχει και τη Μαρία Κάλλας εξώφυλλο. Το χάσεις, αδέρφη μου. Τι είναι αυτό το μπλοκάκι, λέει, μήπως χρειαστεί να κρατήσω καμία σημείωση. Είδες, αυτά είναι τα κουσούρια της διαφήμισης, νομίζω. Ναι, αλλά είναι και τα κουσούρια ότι αν είχατε κάποιο μήνυμα ή κάποιο, ξέρω εγώ, ερώτηση. Δεν είναι web εδώ, αλλά αν στέλνανε καμιά ερώτηση, να μπορούσα να τη σημειώσω να απαντήσω. Έχουμε και αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, για να σας διαβάσω λοιπόν ένα ωραίο κομμάτι που νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίο, που λέει πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη Βασίλισσα της Εβδομάδας, που είναι η Κυριακή. Λοιπόν, αναζητάτε την έμπνευση στη ζωή σας και η Κυριακή σας φαίνεται λίγη? Σκεφτείτε το. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς τη Βασίλισσα της Εβδομάδας. Τι θα χάναμε, τι θα μας έλειπε χωρίς την ημέρα του Κυρίου, αφού λέγεται Κυριακή, ή αλλιώς την ημέρα του Ήλιου. Γιατί Sunday είναι η μέρα του Ηλίου, που ήταν έτσι και στην αρχαιότητα, η μέρα του Ηλίου. Η Κυριακή, οι άλλες μέρες είχαν άλλα ονόματα. Τώρα λέγεται η μέρα του Κυρίου, μόνο σε εμάς. Στη Δύση λέγεται η μέρα του Ηλίου, Sunday. Λοιπόν, τι δεν θα είχαμε, τι θα μας έλειπε αν δεν είχαμε Κυριακή? Δεν θα είχαμε αργία. Δεν θα χουζουρεύαμε στο κρεβάτι. Δεν θα κοιμόμασταν κατά βούληση ως αργά. Δεν θα κάναμε ό,τι θέλουμε. Δεν θα προσευχόμασταν στη λειτουργία. Δεν θα οργανώναμε ημερήσιες εκδρομές. Δεν θα πηγαίναμε θέατρο και σινεμά με την άνεσή μας. Δεν θα βρίσκαμε χρόνο να επισκεφτούμε στο μευτήριο τη φίλη που γέννησε. Δεν θα τρώγαμε με την οικογένεια όλοι μαζί σε κύκλο κουβεντιάζοντας γύρω από το τραπέζι. Δεν θα φτιάχναμε αυγά τηγανιτά. Δηλαδή, έχεις χρόνο τις καθημερινές να έχεις αυγά τηγανιτά? Την Κυριακή έχεις χρόνο να φτιάξεις ένα μπραντς. Δηλαδή, κυρίως αυγά. Δεν θα μαγειρεύαμε special φαγητά, αυτά τα γιουβέτσια, τα μακαρόνια με κρέμα. Οι εργαζόμενες γυναίκες που πραγματικά αφιερώνουν πολύ χρόνο στην κουζίνα. Βέβαια. Δεν θα γυρίζαμε όλη μέρα σπίτι με τις πιτζάμες και τα λούτρινα παντοφλάκια. Δεν θα χαζεύαμε τις ώρες τη φωτιά στο τζάκι ή το κύμα να σκάει στη θάλασσα ή τους περαστικούς από το παράθυρο. Δεν θα προλαβαίναμε να ολοκληρώσουμε το διάβασμα του νέου βιβλίου που αγοράσαμε. Δεν θα βρίσκαμε χρόνο για σαλιαρίσματα, αγκαλιές, έντονο σεξ, επιτραπέζιο παιχνίδια, για ματσάκι με τους κολλητούς, για video games. Θα χάναμε τους αγώνες. Θα περιμέναμε πώς και πώς τις διακοπές, όλα αυτά χωρίς την Κυριακή, Θα ζούσαμε όλη την εβδομάδα μέσα στη ρουτίνα, θα είχαμε πολλά νεύρα. Δεν θα ακούγαμε ενεργητικά την αγαπημένη μας μουσική με τις ώρες, ούτε από μακριά δεν θα απολαμβάναμε τη δύναμη της φύσης. Δεν θα εξασκούσαμε τη δημιουργικότητά μας, δεν θα είχαμε κάθε εβδομάδα μια γιορτή. Γιατί Κυριακή είναι γιορτή, άμα. Τι ωραία που μας τα λες και πραγματικά μας κάνεις Να δούμε διαφορετικά αυτή τη μέρα αυτό, που την περνάμε σαν ρουτίνα. Σαν ρουτίνα, ενώ δεν δηλαδή, είναι. Μας δίνεις λίγο ένα στόχο. Ναι. Καλής ζωής την Κυριακή. Μπράβο. Μ' αρέσει αυτό. Αυτό θα το σημειώσω όμως πριν φύγω. Να τη διαφημίστρια. Κατάλαβες, θα το σημειώσω. Μου άρεσε να το λέω αυτό. Μιας καλής ζωής την Κυριακή, βέβαια. Ναι, στόχος καλής ζωής στην Κυριακή. Αξιολογείς δηλαδή διαφορετικά μία μέρα. Αυτό. Και να σου πω και κάτι, εγώ έχω μία φίλη, ας πούμε, που κάθε Κυριακή σηκώνεται. Κάνει ποτέ? Όχι.
ανάβει τα κεριά στο σπίτι της. Μπράβο. Το γράφουμε. Βάζει μυρωδικά. Το γράφουμε. Ναι. Κάνει μετά λίγο μποτέ. Ναι. Και μετά μπαίνει στην κουζίνα και μαγειρεύει ωραία πράγματα για την οικογένειά της. Βεβαίως. Και μετά πάει και μία βόλτα. Ναι, μα έχω ένα κεφάλαιο που λέω πρέπει να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε την Κυριακή, έστω 5 λεπτά, 10 λεπτά, ο καθένας όπως θέλει. Εγώ προσωπικά ξεκινάω την Κυριακή μου βάζοντας δυνατά μουσική, χορευτικά κομμάτια, τύπου άμπα, τέτοια. Ναι. Μπαίνω στο YouTube και τα βάζω εκεί και βάζω πάντα κλασικά τραγούδια, όχι αυτά που είναι σήμερα που τα ακούμε. Τραγούδια τα οποία έχουν γράψει μια ιστορία και κυρίως ξένο ρεπερτόριο. Αφού λοιπόν ανέβω ψυχικά, συχνά κάνοντας λούσιμο, ντους και τα λοιπά, μετά κάνω κάτι άλλο. Πάω στο επόμενο στην επόμενη φάση, πάω μια βόλτα, οτιδήποτε, πάω για μπάνιο τα καλοκαίρια κλπ. Οπότε ακριβώς αυτά τα γράφω μέσα εδώ, γιατί λέω ότι μπορούμε να κάνουμε... να δούμε τους δικούς μας και να ανταλλάξουμε αγάπη. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Η αγάπη δεν είναι δεδομένη. Το ότι έχουμε κάποιους συγγενείς ή φίλους, αν δεν τους δούμε, αν δεν τους χαρίσουμε τον χρόνο μας, αν δεν τους φροντίσουμε κλπ. Λέω πόσο ωραία μπορεί να περάσεις κανείς με ριλάξ και χαλαρά, και λέω ότι αυτή είναι η μέρα που οι Ιταλοί το λένε dolce far niente, δηλαδή είναι γλυκό να μην κάνεις απολύτως μα απολύτως τίποτα. Αν θέλεις δηλαδή μπορεί να κάνεις όλη μέρα και να σέρνεσαι. Όχι και τις 52 Κυριακές, αλλά γιατί όχι μία από αυτές. Οι Ινδοί το θεωρούν meditation. Μα είναι. Το να μην κάνεις τίποτα. Αδειάζει το μυαλό σου από σκοτούρες. Από σκοτούρες. Αυτή την αξία της συγκεκριμένης μέρας την είχες και όταν δούλευες στη διαφήμιση. Είναι πάρει καθημερινότητα και ακόμη και κοίταξε, τότε. Κοίταξε, την είχα σαν αξία μέσα μου ασυζητητή. Προσπαθούσα να την έχω, να κάνω πράγματα και έκανα, αλλά όχι πάντα. Δηλαδή μερικές φορές και μου την έσπαγε το ότι έπρεπε να βρεθούμε Κυριακή για να κάνουμε ένα meeting προετοιμασίας για κάτι. Όμως μέσα μου η Κυριακή είναι μια special μέρα, μια φωτεινή μέρα, μια αντικατάστατη μέρα, μια σπουδαία μέρα. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω κάποια πράγματα από το βιογραφικό σου. Γεννήθηκε στην Πάτρα και μεγάλωσε στα Πατήσια. Ναι. Μια έτσι πολύ ωραία συνοικία. Ναι. Ειδικά άλλη εποχή. Ναι. Λοιπόν, σπούδασες νομικά και από σύμπτωση βρέθηκε στον κόσμο της διαφήμισης. Ναι. Ποια σύμπτωση ήταν αυτή? Έκανα παρέα. Ένας φίλος μου είχαμε γνωριστεί στο φροντιστήριο για να μπούμε να δώσουμε εξτάσεις για τη νομική και εκείνος και εγώ. Εγώ πέτυχα, εκείνος δεν πέτυχε, οπότε στράφηκε στη γραφιστική. Μόλις τελείωσε τη γραφιστική, ασχολήθηκε με τη διαφήμιση και ήξερε ότι εγώ στα νομικά βασανιζόμουν. Δηλαδή δεν ήθελα να γίνω δικηγόρος. Το άσκησες καθόλου το επάγγελμα? Όχι. Μάλιστα δεν έφτασα, δεν πήρα το πτυχίο, σπούδασα, αλλά το πτυχίο δεν το πήρα. Και μου λέει, εσύ που γράφεις καλά, μήπως θα ήθελες να ασχοληθείς με τη διαφήμιση, μήπως σε πάρει κάποια εταιρεία να γράφεις? Και λέω, ας το δοκιμάσω. Μα, ήμουνα μικρή, ήμουν 21 ετών, δεν με ενδιέφερε, είτε με παίρνανε είτε δεν με παίρνανε. Εγώ είχα μια καριέρα μπροστά μου, ας πούμε, αν ήθελα να γίνω δικηγόρος, και μάλιστα δεν ήθελα ούτε δικηγόρος, ήθελα να γίνω νομική σύμβουλος σε εταιρεία. Δεν με ενδιαφέρει να τρέχω σε δικαστήρια. Λοιπόν, και μου λέει, δεν δοκιμάζεις? Και έστειλα για πλάκα ένα βιογραφικό και με πήρανε. Οπότε αυτή ήταν η σύμπτωση. Ποια ήταν η πρώτη εταιρεία? Η Αδέλ. Αδέλ Σάτσι εν Σάτσι. Και η τελευταία. Mm-hmm. Λοιπόν, υπήρξες η νεότερη δημιουργική διευθύντρια στην Ελλάδα και πρόεδρος διαφημιστικής εταιρείας. Ναι. Έχεις δημιουργήσει περισσότερες από 500 διαφημιστικές καμπάνιες. Ναι, πάρα πολλές, πάρα πολλές. Και ανάλογες σχεδόν ταινίες. Γιατί ασχολήθηκα πολύ. Διαφημιστικά φιλμάκια εννοεί. Ναι, ταινίες, σποτάκια που τα λέμε. Το ευρύ κοινό τα λέει σποτάκια. Ναι, πολλά. Και ήταν συναρπαστικά χρόνια. Αλλά και τώρα μ' αρέσει. Έχω γράψει ήδη 15 βιβλία. Ήδη. Οπότε και τώρα μ' αρέσει. Δηλαδή... Κοίτα, είναι γραφή άλλη. Το ένα, γραφή ναι. Και το άλλο. Απλά στη διαφήμιση είναι πολύ περιεκτικό το. Πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Εγώ δυσκολεύομαι να γράφω μυθιστόρημα 300 και 500 σελίδων, γιατί εγώ γράφω περιεκτικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορώ να. Πώς να το πω, διαβάζω μερικά βιβλία που μου φαίνονται μεγάλες φλιαρίες. Δηλαδή, εγώ ευχαρίστω θα αφαιρούσα 20 και 30 σελίδες. Αλλά ο κόσμος θέλει να διαβάζει για να μπορεί να αφομοιώσει αργά-αργά, σελίδα-τη-σελίδα. Θέλω να μου πεις μια ιστορία πίσω από ένα διαφημιστικό σλόγγαν. Μπορείς να θυμηθείς κάτι?
Δηλαδή έχει κάνει πολύ επιτυχημένα από σλόγγαν ή από ταινία, από σλόγγαν. Από σλόγγαν ή από ταινία που μπορεί να ξέρουμε. Θα πω για ένα σλόγγαν και θα πω μετά και για μια ταινία. Το σλόγγαν που είπαμε τώρα, το «Γάλατα υπάρχουν πολλά, νόμος ένα», το είχα γράψει μέσα σε ένα σενάριο που θέλαμε να διαφημίσουμε το γάλα τότε. Λοιπόν, και το έγραψα μέσα στο κείμενο, έγραψα και αυτή τη φράση. Εγώ ακόμη δεν είχα καταλάβει την αξία της φράσης, γιατί ήμουνα πολύ άπειρη ως προς το τι θα πιάσει. Και πας άρα εσύ με το γραπτό σου. Πάω λοιπόν και το βλέπει εκεί ο συνεργάτης με μεγαλύτερη εμπειρία από μένα και τα λοιπά. Πω, μου λέει, αυτή η φράση είναι καταπληκτική, να την κάνουμε ως υπογραφή, ναι, του σλόγκα. Σεναρίου, σλόγγα. Και το κάναμε και έμεινε ξανά και μετά ξανά και μετά ξανά επανάληψη. Οπότε αυτή ήταν η ιστορία της. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα ακόμη να κρίνω ποιες είναι οι φράσεις οι οποίες είναι σημαντικές, γιατί σημαντικές είναι οι φράσεις και τα σλόγγαν που υπάρχει μέσα το όνομα του προϊόντος για να θυμάσαι και τη μάρκα. Γιατί, γιατί μπορεί να θυμάσαι τη διαφήμιση και να μην θυμάσαι το όνομα του προϊόντος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή που το είδα, λες, που το είδα, τι διαφημίζει. Α, τι διαφημίζει. Ναι. Αυτό είναι μια ιστορία λοιπόν, ότι πάντα τα δικά μου σλόγγαν έχουν μέσα την αναφορά του προϊόντος και άρα ο κόσμος θα θυμάται ακριβώς γι' αυτό, γιατί θυμάται και το προϊόν. Και άλλη μια φορά που έτσι να πω μια ιστορία είναι ότι κάναμε τη διαφήμιση ενός καφέ που ήταν καφέ φίλτρου. Το λέω? Ναι. Λαμελουάζ. Και ο πελάτης, ο κύριος Αμούρκας, ζούσε το μισό του χρόνου στην Αμερική και ήθελε να γυριστεί η ταινία από ξένη εταιρεία, δεν ήθελε ελληνική. Οπότε κάναμε εδώ μία συνάντηση με την εταιρεία που μπορούσε να παράξει αυτή την ταινία και αυτοί βρήκαν συνεργάτες στην Αμερική και από την Ευρώπη. Και αυτοί λοιπόν πήγανε να συναντήσουν τον πελάτη και θέλανε να κάνουν μόνοι τους την παραγωγή, χωρίς τη δική μου παρουσία. Θέλανε να με κάνουν στην άκρη. Οπότε πήρα το αεροπλάνο και βρέθηκα στη Νέα Υόρκη πρώτη φορά μόνη μου. Και πήγα κι εγώ λοιπόν. Ο πελάτης έμενε σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο, γιατί τότε και τώρα στη Νέα Υόρκη μπορείς να έχεις σπίτι μέσα στο ξενοδοχείο, όπως θα γίνει το Hilton σε μας εδώ. Ναι. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί, έμεινα, τι να σας πω, ένα υπέροχο διαμέρισμα με μαυρό άσπρα πλακάκια, φανταστικά. Κάναμε τη συνάντηση, μετήχε και ο πελάτης. Και μετά το γύρισμα έπρεπε να γίνει στο Παρίσι. Πίσω στην Ελλάδα εγώ η δικιά σου. Και μετά παίρνω το αεροπλάνο μετά από μέρες, όποτε να γίνει το γύρισμα, όπου εκείνη τη βδομάδα κάθε μέρα στο Παρίσι έβρεχε. Κάθε μέρα. Και στο Παρίσι τα δωμάτια είναι κούτσικα, θα τα πω, μικρούλικα. Δεν χώραγα εγώ και η βαλίτσα μου χώραγε όρθια. Δεν χώραγε. Και μη φανταστείς ότι είχα πάει στα προάστια. Mm-hmm. Ήμουνα σε κεντρικό δρόμο, έμενα σε ένα ξενοδοχείο. Καλό, όχι ναι. Το Ατενέ, ξέρω εγώ, αλλά δίπλα στη Σανέλ. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ένα μικρά δωματιάκια, οπότε κάθε μέρα μας είχε φάει υγρασία, θυμάμαι, και βρίσκαμε τρόπο, το μοντέλο είχε ξεπαγιάσει, αλλά έγινε το γύρισμα μπροστά από τον πύργο του Άιφελ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα ζώρικο project για μένα, γιατί έπρεπε να έχω το νου μου σε χιλιάδες, να προσέχω χιλιάδες πράγματα, τον πελάτη, το μοντέλο, την εταιρεία τι κάνει, δηλαδή έπρεπε να είμαι εκεί. Κατερίνα, θέλω να σε ρωτήσω, η προϋπηρεσία σου, η πολύ επιτυχημένη στη διαφήμιση, έπαιξε ρόλο στο να γίνουν επιτυχημένα τα βιβλία σου? Ήξερες δηλαδή ότι υπάρχουν φράσεις κρεσέντο, ρε παιδί μου, ναι, ότι εκεί που διαβάζει ο άλλος, οπ, το πετάς και αμέσως κάτι κάνει στον αναγνώστη? Καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ γράφω από το δημοτικό. Δηλαδή ήταν, το να γράφω είναι για μένα αυτοέκφραση. Μ' αρέσει να γράφω, μ' αρέσει να διαβάζω βιβλία πολύ. Και επειδή διάβαζα βιβλία από μικρό παιδί, μ' άρεσε και εγώ να γράφω τα δικά μου. Άρα λοιπόν αυτή η ανάγκη υπήρχε από μικρό παιδί, δεν είναι κάτι που το ανακάλυψε εξαιτίας της διαφήμισης, καμία σχέση, έτσι. Διαφημιστική σκέψη όμως έπαιξε ρόλο στα βιβλία σου. Ναι, να είμαι ουσιώδη σε αυτά που γράφω και να προσπαθώ να δώσω στον άλλο να καταλάβει τις ιδέες μου, γιατί πάντα έγραφα καινούργια πράγματα.
Όταν λοιπόν έγραφα διηγήματα ή μυθιστορήματα, καλώς. Όταν άρχισα να γράφω βιβλία αυτογνωσίας, ήθελα ο κόσμος να καταλάβει τι γράφω. Το πρώτο βιβλίο αυτογνωσίας που έγραψα ήταν το «Η ευτυχία είναι απόφαση». Οπότε ήθελα να καταλάβει ο κόσμος ότι μιλάω για την ευτυχία. Και στο σημερινό μου βιβλίο που λέει «Καλή Κυριακή, μια Κυριακή την έχουμε», στην ουσία αυτό λέω. Λέω, παιδιά, πώς να είστε ευτυχισμένοι την Κυριακή. Και θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι εστιάζουμε στην Κυριακή, εστιάζουμε στην ευτυχία. Οπότε, το ένα βοηθάει το άλλο, υπό την έννοια ότι, ναι, θέλω ο κόσμος να μπορεί να συνειδητοποιήσει τι του λέω. Όπως εσύ το κάνεις αυτό μέσω μικροφώνου, εγώ το κάνω μέσω της γραφής. Ότι την ιδέα μου θέλω να μπορέσω να την περάσω στον κόσμο. Αυτό. Γιατί τα βιβλία αυτογνωσίας πιστεύεις ότι τον τελευταίο καιρό τα ζητάει πάρα πολύ ο κόσμος και τα διαβάζει με τα μανίας? Ναι, λοιπόν. Έχουν πολύ σταθερό κοινό. Όπως και εγώ ξεκίνησα να διαβάζω. Λοιπόν, να πω πώς ξεκίνησα να γράφω τέτοια βιβλία. Να το πω. Μια φορά διάβασα ένα βιβλίο που το βρήκα σε ένα αεροδρόμιο, στα ταξίδια που έκανα τότε για τις δουλειές που έπρεπε να κάνω, που λεγόταν Ο Παράγων Τύχη. Στα αγγλικά το διάβασα. The Luck Factor. Εγώ λοιπόν το αγόρασα, η Ελληνίδα, νομίζω ότι τόσα θα μου λέει ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί, αφού έλεγε ο παράγον τύχη, ποιες είναι οι τυχερές μέρες, τι τυχερό να κάνεις, τι ερωτελεστίες τυχερές να κάνεις. Και τελικά ήταν ένα βιβλίο που έλεγε ότι αν θες να είσαι τυχερός, κάνε θετικές και τυχερές σκέψεις και οι τυχεροί άνθρωποι πάντα θεωρούν τις ατυχίες προσωρινές. Τι ωραία. Ναι. Και ότι, δηλαδή, τέτοια πράγματα τα οποία στην ουσία σε έβαζαν να σκέφτεσαι θετικά. Αυτό ήταν ένα βιβλίο θετικής σκέψης. Και λέω τότε στον τότε εκδότη που είχα, του λέω, γιατί δεν μεταφράζετε τέτοια βιβλία? Εμείς, λέω, πνιγόμαστε στο άγχος. Εγώ στη διαφήμιση πνιγόμαστε στο άγχος. Δώστε μας τέτοια βιβλία να διαβάσουμε. Και μου λέει, γιατί δεν γράφεις τη δική σου εκδοχή του τι σημαίνει να έχουμε θετικές σκέψεις? Οπότε εγώ άρχισα να γράφω βιβλία, γιατί όπως εγώ ένιωθα το άγχος, ήθελα να βοηθήσω τους ανθρώπους να αποβάλουν το άγχος τους και να νιώθουν ευτυχισμένοι. Τώρα λοιπόν οι άνθρωποι που είναι πολύ της μόδας να λέμε η ψυχική υγεία και η ψυχική υγεία κλπ. Και όχι μόνο αυτό, η ψυχική ελαστικότητα. Υπάρχει, είναι η νέα τάση είναι να λέμε για την ψυχική ελαστικότητα. Τι είναι η ψυχική ελαστικότητα? Ότι να είναι η ψυχή σου να έχει ελαστίσιτη, δηλαδή να κάνει stretching και να αντέχει. Να αντέχει το χρόνο σε όσα τη συμβαίνουν. Πώς να αντέξουμε? Αυτό λοιπόν όμως, άμα δεν το έχει, μετά καταλήγεις σε ψυχοφάρμακα. Και σου λέει λοιπόν ότι διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας μια αρχή βιβλία αυτογνωσίας, αρχίζω να κοιτάω μέσα μου, άμα χρειαστεί να πάω σε ειδικό, θα πάω σε ειδικό, θα πάω σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε coach, ή θα κοιτάξω και μόνος μου ότι μπορώ να κάνω. Οπότε το έχει ανάγκη ο κόσμος, γιατί τόσα χρόνια προσέχαμε το σώμα μας. Αλλά αφήναμε στην άκρη την ψυχή μας. Αφήναμε στην άκρη την ψυχή. Το σκεπάζαμε με καταναλωτισμό τόσα χρόνια. Μπράβο. Όταν έφυγε ο καταναλωτισμός από τις διάφορες κρίσεις, εκεί βγήκαν όλα τα ψυχικά. Και ειδικά τώρα με την περίοδο της, του COVID, που ήταν όλοι κλεισμένοι μέσα, καταλάβανε πόσα απλά πράγματα χρειάζεται ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Και στράφηκαν όλοι να γίνουν πιο... Πώς να πω, πώς να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, πώς ζει μια διαφημίστρια? Πώς είναι η ζωή μιας διαφημίστρια και μετά θα μας πεις πώς είναι και η ζωή μιας συγγραφέας. Ακριβώς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ξυπνάει νωρίς-νωρίς, πίνει μια κούπα καφέ, δεν προλαβαίνει να την πιει, αλλά αυτό... Τρέχει. Ναι. Τρέχει. Οδηγεί πολύ. Γιατί τα ραντεβού είναι... Μπαίνει όμως και στη Σανέλ, παίρνει και μια τσάντα. Πρέπει κάπως τα αντισταθμίζεις. Σαφώς, κοίταξες, τώρα τα χρήματα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν κάποτε. Αλλά σαφώς έπαιρνες μια καλή τσάντα που μπορεί να ήταν οποιαδήποτε. Και ήταν Μπούτσι, το δώρο στον εαυτό σου, ήταν, ας πούμε. Εγώ είχα... Για το, τι, μαντήλια. Μαντήλια. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου θέμα και οι τσάντες. Αυτά τα δύο. Τώρα έχουν αλλάξει και οι συνήθειες. Δεν φοράμε πια αγόβες. Τότε έπρεπε να φοράς γόβες. Τώρα φοράς παπούτσια που είναι τύπου τένις. Διότι αυτή είναι η μόδα. Και η οποία πάει και με κοστούμια. Πάει με σακάκια. Λοιπόν, η ζωή της διαφημίστριας είχε πολλά meetings, πάρα πολλά, γιατί η δουλειά στη διαφήμιση είναι ομαδική. Ενώ στα βιβλία, όταν γράφεις, περνάς μια μεγάλη περίοδο που πρέπει να είσαι μόνος σου, αυτοσυγκεντρωμένος και με μεγάλη αυτοπειθαρχία.
που πρέπει από μόνο σου να έχεις το κίνητρο να γράφεις. Και μετά, με το που το τελειώνεις, αρχίζει το πανηγύρι. Δηλαδή, το στέλνεις στον εκδοτικό, σου απαντάει εκδοτικός, αρχίζει η επιμελήτρια, αρχίζει αυτός που θα σχεδιάσει το εξώφυλλο, αρχίζει η προώθηση του βιβλίου, αρχίζουν τα social media. Δηλαδή, το βιβλίο έχει άλλη ροή πραγμάτων. Η μισή είναι μόνο σου και η άλλη μισή είναι με κόσμο. Στη διαφήμιση είναι να είσαι κυρίως με κόσμο, ομαδική δουλειά και φυσικά κάποιες στιγμές να κλείνεσαι κάπου σε ένα γραφείο για να κάνεις τα σενάρια σου, τους τίτλους σου, τα σλόγγαν σου. Έχεις πάντα άποψη για το εξώφυλλο και αυτό είναι ένα... Ναι, πάντα ενημερώνονται οι συγγραφείς, αλλά εγώ και λόγω της διαφήμισης έχω μια ευαισθησία στο εξώφυλλο να είμαι σίγουρη ότι μπορεί να επικοινωνήσει το περιεχόμενο του βιβλίου. Αυτό με νοιάζει εμένα. Όχι μόνο αισθητικά ωραίο, αλλά να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος πιάνοντας το εξώφυλλο στα χέρια του τι έχει μέσα το βιβλίο. Να το αυτό το υπέροχο εξώφυλλο που έχουν σχεδιάσει τις εκδόσεις Ψυχογιός, έχει, και όλοι μου λένε τι ωραίο που είναι, δείχνει ακριβώς πόσα χίλια πρόσωπα έχει Κυριακή. Mm-hmm. Δηλαδή ότι την Κυριακή μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, μη την περνάς στον ντούκου. Ποιο άλλο βιβλίο σου ξεχωρίζεις? Οπωσδήποτε το έχει πιάσει έξι μονοφίλη. Το θεωρώ πολύ, πολύ σημαντικό βιβλίο για σχέσεις, γιατί δείχνει πώς οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους σε μια περίοδο που υπήρχε αυτή το χρήμα, υπήρχε επιτυχία, ήταν όλα πιο φρούδα, πιο έτσι, ναι. Αυτό το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεχωρίζω το βιβλίο μου «Οι Ελληνίδες είναι θεές». Είναι οι Ελληνίδες θεές? Το πιστεύω. Γιατί? Ναι. Γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο που λεγόταν πάλι στα αγγλικά «French women don't get fat». «Οι Γαλλίδες δεν παχαίνουν». Είναι αλήθεια. Ολόκληρο βιβλίο. Είναι αλήθεια, παιδιά. Και λέω ένα λεπτό, παιδιά. Οι Ελληνίδες, αν λέγαμε κάτι για τις Ελληνίδες, τι μπορούμε να πούμε για τις Ελληνίδες? Και το πήρες πατριωτικά. Το πήρα πολύ πατριωτικά, γιατί θεωρώ ότι γράφω και εκπροσωπώ τις Ελληνίδες. Έτσι θέλω. Οι Ελληνίδες κάνουν ό,τι νομίζουν. Λοιπόν, και κάθισα και παρατήρησα, σκέφτηκα, μελέτησα, είδα, μπήκα και σε στατιστικές κλπ. Και έγραψα ένα βιβλίο, το οποίο είναι το μισό μυθιστόρημα και το άλλο μισό είναι στοιχεία για τις Ελληνίδες. Πώς είναι, πώς ζουν, πώς ταυτίζονται με τις έξι Ελληνίδες θεές. Διότι τα πρότυπα, μάλλον όχι πρότυπα, αρχέτυπα των Ελληνίδων θεών είναι και σήμερα υπάρχουν. Ο τύπος της Αφροδίτης, ο τύπος της Αρτέμιδας, ο τύπος της Εστίας που κάθεται μες στο σπίτι, ο τύπος της μάνας Δήμητρας, ο τύπος της Αθηνάς, της Σοφής, όλες οι δικαστήνες είναι Αθηνές. Έτσι δεν είναι? Έχεις δίκιο, δεν το έχουμε σκεφτεί αυτό. Για σκεφτείτε, ναι. Το. Λοιπόν, και έχουμε πολλά πρόσωπα τα οποία πιστεύω ότι είναι σαν να είμαστε απόγονοι από πλευράς αρχέτυπων από εκείνες τις έξι γυναίκες που τις είχαν φτιάξει οι αρχαίοι Έλληνες, τις φαντάστηκαν σαν να είναι τα έξι αρχέτυπα ανθρώπου. Πώς τα σκέφτηκαν, έλαβουνται. Η μία ήταν διαφορετική από την άλλη. Οπότε αυτό το βιβλίο μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το λατρεύω, μια Κυριακή την έχουμε. Ξαναλέω, επειδή είμαι και κυριακογεννημένη, αυτό το βιβλίο το λατρεύω γιατί είναι και πιο... όσο περνάει ο καιρός, γράφω βιβλία πιο χαλαρά. Δηλαδή και εγώ περνάω τα πράγματα πιο χαλαρά. Δεν θέλω να... όταν ήμουν στη διαφήμιση ήθελα, έβαζα στόχους, ήμουν αφιλόδοξη, έτσι κατά δόντια να πάω πάνω, μπροστά, ψηλά. Τώρα λέω θα περνάμε καλά, από εδώ θα μπαίνει, από εκεί θα βγαίνει. Θα συμβαίνουν, θα τα λύνουμε τα προβλήματα, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα παίρνουμε μέσα μας. Πόσο δίκιο έχεις. Δηλαδή, εμ συμβαίνουν, εμ να στεναχωριόμαστε και από πάνω μας. Από πάνω, εμ θα τα αντιμετωπίσουμε, εμ να μας παίρνουν και από κάτω. Γιατί, αφού θα τα αντιμετωπίσουμε, θα τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί να μας παίρνει. Μην μας παίρνουν από κάτω, τουλάχιστον. Ή ξέρω εγώ, ακούσε ένα σχόλιο. Παλιά είπε ο Τάδη για μένα αυτό. Πω, δεν μπορούσα να σκεφτώ, να κοιμηθώ. Τώρα λέω, το είπε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε break. Ευχαριστούμε καταρχάς που έχεις εκπροσωπήσει τόσο ωραία εμάς τις Ελληνίδες. Αλήθεια, πόσο χαίρομαι. Πάμε σε break. Και σε λίγα λεπτά
Κατερίνα Τσεμπερλίδου εδώ στα Κακά Κορίτσια. Τι ωραία που τα λέμε εδώ με την Κατερίνα Τσεμπερλίδου, δηλαδή έχω εκστασιαστεί. Εγώ να δεις. Πολύ χαίρομαι, γιατί ξέρεις τι, αν εσύ δεν εσύ κάνεις εκπληκτικά έξυπνες ερωτήσεις και γρήγορα τσακ 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 τσακ. Λοιπόν, σαν να γνωριζόμασταν και χτες. Που δεν γνωριζόμασταν και χτες. Εγώ σε ήξερα. Και εγώ σε ήξερα. Ένα, αλλά εξ αποστάσεως. Όχι όμως να κάνουμε και διάλογο. Οπότε θέλω να πω, σαν να είμαστε, σαν να πίνουμε καφέ. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι έχεις ασχοληθεί επιτυχημένα με δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και χαίρομαι που το κάνεις τώρα πιο χαλαρά. Κάνεις την επιτυχία πιο χαλαρά και το απολαμβάνεις. Το απολαμβάνεις. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους επαγγελματίες όλους. Ότι ρε παιδιά, δεν έχει λόγο μόνο η κορυφή, αλλά λίγο και ανεβαίνοντας να το απολαμβάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι και τώρα, αν γινώσουν πάλι διαφημίστρια, θα άλλαζες τη λογική. Εντελώς. Έτσι δεν καμία είναι. Καμία σχέση. Τώρα έχω καταλάβει αυτό που λέμε το νόημα της ζωής, γιατί εγώ αυτά που λέω και αυτά που γράφω τα εφαρμόζω και το γράφω στην ψυχική βιταμίνη, ένα άλλο μου βιβλίο, που λέω μέσα εκεί, παιδιά, γιατί εγώ ήρθα σε αυτή τη φάση, ότι παιδιά, μην δίνετε σημασία στο τι λένε οι άλλοι. Οι άλλοι θα πούνε έτσι κι αλλιώς. Καλά κάνεις, θα πούν. Άσχημα κάνεις, θα πούν. Μην χαλάς τη ζαχαρένια σου και την υγεία σου, γιατί περί αυτού πρόκειται, για την υγεία μας. Οπότε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό ακόμη κομματάκι από το βιβλίο. Θέλω να σου πω, επειδή μου λες για ατάκες, ναι, θέλω τους τρεις τίτλους να σου πω. Έχει πάρα πολλούς τίτλους για να δεις πόσο έχει ατάκες. Αν δεν αγαπήσουμε τον εαυτό μας την Κυριακή, πότε περιμένουμε? Ένα αυτό. Άλλο, Κυριακή ημέρα για ευτυχισμένους σκυλοδεσμούς. Ένα άλλο. Γατοδεσμούς, όχι. Και γατοδεσμούς, αλλά επειδή έχουν πιο πολύ. Φυσικά όλα τα pets. Και όταν το μυαλό ζητάει ρεπό. Α, τι ωραίο, μου αρέσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, με 60.000 σκέψεις να το πλημμυρίζουν κάθε μέρα, χειμώνα-καλοκαίρι, το μυαλό είναι ένας περιπλανόμενος που πετάει από σκέψη σε σκέψη. Δεν σταματάει να τρέχει όλη μέρα, ακόμα και όταν πέφτουμε για ύπνο. Ακόμα και τότε εργάζεται το γλυκούλι μου. Μας προβάλλει όνειρα, επεξεργάζεται τα γεγονότα της ημέρας, πετάει τις άχρηστες πληροφορίες και αποθηκεύει στο σκληρό του δίσκο μόνο αυτές που χρειάζονται. Για να ξεκουραστεί το μυαλό μας κάθε τόσο, πρέπει ο εγκέφαλός μας να έχει ένα νοχελικό ρυθμό. Θέλει να αράξει, έχει ανάγκη για μια ανάπαυλα. Και η αλήθεια είναι πως ολόκληρη την εβδομάδα, ενώ προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στις ταχύτητες του πολύβουου κόσμου, δεν προλαβαίνουμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Η διαρκή κινητικότητα και δράση μας γεμίζουν με πόνο, θλίψη, αρνητικές σκέψεις και τοξικότητα. Καταλήγουμε να απομακρυνόμαστε από την πιο σημαντική σχέση της ζωής μας, αυτή με τον εαυτό μας. Οπότε έρχεται η Κυριακή και λέω μέσα εδώ πως... Το λέει και ο λαός. Λόγος. Κυριακή, κοντή γιορτή. Ναι, και γιορτή και σχόλη που λέει και Βουγιουκλάκη, το τραγούδι. Κυριακή, γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλη. Και λέω επίσης ότι η Κυριακή μπορεί να μας φιλιώσει με τη σιωπή. Δηλαδή αυτό το πολύβο, το οποίο είμαστε με κόσμο, στα social media, πάντα, δηλαδή το να καθίσεις σε μια γωνιά, να μην μιλάς και να αφήσεις να διάσει το μυαλό σου και να κάνεις ζεν. Έπιασε στα social media. Η διαφήμιση πια έχει μεταφερθεί στα social media. Ναι. Παλιά υπήρχε μεγάλη δημιουργικότητα. Ναι. Τώρα δεν έχει λίγο φτωχύνει το πράγμα με τα social media? Δεν έχει χάθει το όνειρο? Ναι. Παλιά υπήρχε σενάριο, υπήρχε ατάκα, υπήρχε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Πώς βρίσκεις τη νέα εποχή της διαφήμισης? Απλά επειδή η νέα εποχή της διαφήμισης σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα. Και δηλαδή... Πώληση, direct. Κατευθείαν, δηλαδή έκανε κλικ, μπήκε μέσα στο link, ο άλλος μπήκε να δει το προϊόν, αγόρασε αυτό όλο. Και επειδή οι άνθρωποι έχουν κάθε μέρα να αντιμετωπίζουν ένα σωρό ερεθίσματα, δηλαδή τα ερεθίσματα που παίρνεις από φίλους, από την τηλεόραση, από τα social media, από τις εφημερίδες, από τις επικοινωνίες που κάνεις, τακ, 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 δηλαδή βομβαρδίζεσαι. Και οι άνθρωποι δεν λειτουργούν ψηφιακά, το μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί σηριακά, όπως παλιά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ψηφιακά, γιατί είναι ένα μηχάνημα σηριακό και όχι ψηφιακό. Άρα λοιπόν τι γίνεται, το μυαλό του ανθρώπου γίνεται κουδούνι. Δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που του έρχονται. Και δεν προλαβαίνει να καταλάβει, εγώ το βλέπω από το site που έχω. Ας πούμε, γράφω κάτι. Πριν το διαβάσει κανείς, κάθεται και γράφει ένα σχόλιο. Βρε, αφού λέει μέσα, αν κάτσει να το διαβάζει, δεν το διαβάζει. Άρα λοιπόν...
Fast food. Ακριβώς. Η διαφήμιση προσπαθεί να φτάσει αυτόν που θεωρεί υποψήφιο καταναλωτή ή αγοραστή ή πελάτη με όποιο τρόπο μπορεί, ο οποίος τρόπος είναι, σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα. Και επομένως μέσω των social media μετράνε τα clicks. Έχει χαθεί λίγο η δημιουργία. Είναι ποιος θα εντυπωσιάσει περισσότερο. Ποιος θα φτάσει στον πελάτη και σίγουρα να τον καταλάβει και να δει αν μπορεί να έχει πιθανότητες να του δώσει ψήφο εμπιστοσύνης δηλαδή. Οπότε αυτό έχει αλλάξει από το παρελθόν. Παλιά δεν ήταν έτσι. Παλιά με την τηλεόραση εμείς δημιουργούσαμε μία εικόνα για τα προϊόντα. Πληροφορούσαμε τον κόσμο για τα προϊόντα. Τώρα σου λέει ο άλλος, θέλω να μπει στο site μου. Θέλω να μπει να αγοράσει. Θέλω να μπει δεν ξέρω τι. Οπότε αυτό είναι πολύ διαφορετικό σαν στόχος από ό,τι ήταν προηγούμενα. Γιατί παλιά είχες 3 κανάλια, άντε μετά 4, άντε μετά 5. Τώρα... Μπαίνεις τώρα, βλέπεις τη σύγχρονη διαφήμιση, κοιτάς τα κανάλια. Ναι, βέβαια. Προσέχεις, αξιολογείς, ναι, μπαίνεις στα social media. Ναι, απλά δεν λέω δημόσια τη γνώμη μου, γιατί επειδή προέρχομαι από το χώρο της διαφήμισης... Σαν σύνολο τι βλέπεις όμως, σαν τάση. Υπάρχει λιγότερη δημιουργικότητα. Για μένα ναι. Για μένα ναι, υπάρχει λιγότερη δημιουργικότητα, γιατί η δημιουργικότητα για να είναι έξυπνη και να την επαναλαμβάνουμε πρέπει να σχετίζεται και με το προϊόν. Δεν είναι απλά να πεις κάτι έξυπνο και εύστοχο και να μην καταλάβει ο κόσμος ποιο προϊόν διαφημίζεις. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνεις. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι ή γίνονται διαφημίσεις οι οποίες είναι προϊοντικές και λένε για το προϊόν, οπότε είναι, πώς να το πω, έντιμες, δηλαδή έχουν ένα προϊόν, το διαφημίζουν. Λένε τι καλό έχει, λειτουργικά πράγματα. Αλλά αυτό που ήταν ένα, πώς να το πω, ένα πιο όνειρο, ένα αστείο, ένα κάτι χιουμοριστικό, καταρχάς δεν έχουμε ατάκες. Δεν υπάρχουν ατάκες σήμερα. Και δεν θα τις θυμάσαι την άλλη μέρα, γιατί χρειάζονται πολλά λεφτά για να τα μάθει ο κόσμος, μεγάλη επανάληψη. Και να είναι και παντού, και στην τηλεόραση και από εδώ και στον τύπο και στα social media κλπ. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ επιτυχημένο βιβλίο, μια Κυριακή την έχουμε, Κατερίνα Τσεμπερλίδου, εξαιρετική συγγραφέας, υπήρξε εξαιρετική διαφημίστρια. Ευχαριστώ πάρα να πολύ. Να πούμε ότι όλα της τα βιβλία γίνονται best seller, αξίζει αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Ψυχογιός να το πάρετε στο σπίτι σας και να σας συντροφεύσει και να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας, τουλάχιστον την Κυριακή. Κυριακή. Μπράβο. Έτσι, μας δίνεις άλλη αξία σε μια άλλη μέρα και μια που είσαι διαφημίστρια. Νομίζω ότι εσύ πρέπει να κλείσεις την εκπομπή και να πεις για ποιο λόγο πρέπει να πάρουμε αυτό το βιβλίο. Βέβαια, ο κόσμος κατάλαβε, ναι, είμαι σίγουρη, αλλά θέλω να σε βάλω και στον παλιό σου ρόλο. Κοίταξε, εγώ απλά το είπα και αυτή εξ αρχής ότι θα ήθελα καταρχήν το βιβλίο να μπει σε κάθε σπίτι. Αυτό θα ήταν ο στόχος μου, γιατί θεωρώ ότι έτσι βοηθά τους ανθρώπους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Θέλω να είναι πιο ευτυχισμένοι. Το γράφω και στο site μου, ότι ο ρόλος μου στη ζωή αυτή είναι να κάνω τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους και πιο θετικούς. Αρκετή μαυρίλα έχουμε γύρω μας. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο μας βοηθάει να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας την Κυριακή. Για τις άλλες μέρες δεν εγγυώμαι τίποτα. Εάν αρχίσουμε από την Κυριακή, κάτι θα βελτιωθεί. Ας αρχίσουμε από την Κυριακή. Να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να κάνουμε αυτό που μας ευχαριστεί. Τι μας ευχαριστεί, η μουσικούλα, να ανάψουμε το κεράκι, να κάνουμε ένα ωραίο. Εγώ, ας πούμε, ευχαριστήκαμε πάρα πολύ να βγάζω τα διαφορετικά αφρόλουτρα την Κυριακή. Το ένα μυρίζει πιπέρι, το άλλο μυρίζει ξέρω εγώ τι. Μ' αρέσουν αυτά. Τα ευχαριστιέμαι με την Κυριακή. Άρα λοιπόν να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας την Κυριακή. Να την κάνουμε δώρο στον εαυτό μας. Να την κάνουμε δώρο στον εαυτό μας και να διαβάσουμε μυστικά πώς θα το κάνουμε μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα υπέροχα. Επιτέλους ήρθες στα κακά κορίτσια. Ναι, λοιπόν, πολύ καλά κορίτσια όμως και όλα. Περιμένουμε και το επόμενο βιβλίο και έχεις πάντα μια πόρτα ανοιχτή εδώ στα παραπολιτικά και στα κακά κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ειλικρινά ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια. Φιλάκια.